Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στη Λιμνούπολη και στο City Skylines. Είχαμε την προηγούμενη φορά ότι θα χτίσουμε εδώ μια πανεπιστημιούπολη και μπορεί να κάνουμε και εδώ μια γειτονιά οικιστική για να μένουν οι άνθρωποι που πάνε στο πανεπιστήμιο και οι καθηγητές και οι φοιτητές και όλοι πει. Πριν τα κάνουμε όμως όλα αυτά, θέλω να κάνω μια αναβάθμιση εδώ πέρα, μικρή. Πάμε εδώ, πάμε στα σασίπε εδώ πέρα, ναι, στα λιμάνια. Να βάλουμε Harbor έχουμε ένα cargo harbor και εδώ έχουμε και ένα cargo hub. Τώρα δεν ξέρω ποιο με βολεύει καλύτερα. Αυτό εδώ είναι για αυτοκινητόδρομους, οπότε μπορούμε να το βάλουμε και από εδώ και να φέρω ένα δρόμο από εδώ να έρχεται καλύτερα, ναι, να το βάλω από εδώ. Θα βάλουμε αυτό εδώ πέρα και θα φέρουμε και ένα cargo hub, το οποίο είναι για τρένα. Θα το φέρω κάπως εδώ να έχει λίγο απόσταση. Και πάμε να χτίσουμε μια γραμμούλα, όχι αυτό, αυτό εδώ. Ούτε αυτό είναι, με συγχωρείτε, είναι αυτό εδώ. Το βρήκα τελικά. Μια γραμμή από εδώ πέρα θα ξεκινάει. Λοιπόν, θα το φέρω κάπου εδώ και θα του πω κατέβα εδώ. Και θα έρθει λογικά. Μπορώ να το βάλω βέβαια και εδώ, να σας πω, ναι, μπορώ να το βάλουμε μέχρι εδώ. Και μετά με ένα εδώ, ευθύγαμε να ενωθεί. Και τώρα αυτό θα φέρνει, υποτίθεται, κίνηση εμπορική, φαντάζομαι, από εδώ και θα τα εξάγουμε κατευθείαν. Και να το συνδέσω και αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι με δρόμος, όπως βλέπετε. Το οποίο μπορούμε να βάλουμε ένα δρόμο απλό ή μάλλον μπορούμε να βάλουμε ένα δρόμο αυτό που βάζουμε συνήθως. Αυτό εδώ δεν είναι, 4 lane. Τσουπ. Ενώθηκε και με αυτό, το λιμάνι. Και τώρα έχουμε δύο πραγματάκια που θα δουλέψουν θεωρητικά προς το συμφέρον μας. Κάτσε να κάνουμε και έναν pause. Να δούμε αν θα έρθει κάτι σε αυτήν την πλευρά. Αν δει κανένα πλοίο βασικά. Θα το δούμε αργότερα μάλλον. Δεν θα το ασχοληθούμε τώρα. Πιστεύω ότι αυτά εδώ θα δουλέψουν. Ε? Και θα μας φέρουν περισσότερο κέρδος. Εδώ δεν έχει νερό, λέει. Ναι, με συγχωρείτε. Δεν το κοίταξα καθόλου αυτό. Να τους βάλουμε λίγο νεράκι να έχουν να πίνουν. Λοιπόν. Φέρτε από εδώ, από εδώ. Και εδώ. Και ο άλλος, ούτε ο άλλος έχει νερό. Θα το φέρουμε εδώ και εδώ. Πολύ ωραία. Σε λίγο καιρό θα δούμε, πιστεύω, ποιοι ανάρχονται να φορτώνουν και από τις δύο πλευρές και από εδώ που πάει με αυτοκινητόδρομο και μένει σε μεγάλο δρόμο, σε μεγάλο δικοδίκτυο. Και από εδώ που πάει με τα τρένα, μπορεί να έρχονται τρένα, μπορεί να φύγουν τρένα. Θα το δούμε όταν θα γίνει αυτή η επέκταση. Οπότε πάμε εμείς να ξεκινήσουμε να χτίζουμε εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι. Που μας απασχολεί περισσότερο, που είναι η Πανεπιστημιούπολη. Αρχικά θα πάρω το tree brush εδώ πέρα και θα σβήσω όλα τα δέντρα που υπάρχουν εδώ πέρα. Θα βάλουμε αργότερα κάποια δική μας βλάστη, σε μαχριαστή. Λοιπόν, και πάω εδώ στο αυτό εδώ και θα το πούμε LUT, μισό λεπτό, presets αυτό εδώ, θα το φορτώσουμε. Και πάμε και στο εδώ, θα το πούμε αυτό εδώ, κατέβασε το και έλαση εδώ. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν. Τώρα θα κάνουμε, μπορώ να φέρω ένα δρόμο από εδώ μέχρι εδώ. Να το φέρουμε μεγάλο, ας το φέρουμε ψιλομεγάλο σχετικά. Να δούμε αυτός εδώ τι είναι, small for lane, δεν θέλω αυτό. Θέλω κάτι τέτοιο. Returning lane. Δεν είναι άσχημος αυτός, ας το δοκιμάσουμε. Θα έχετε όλοι εδώ πέρα αυτή την περιοχή και μετά. Θα κάνουμε κάτι τέτοιο, όχι δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο, θα κάνουμε βλακίες, δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε εδώ
Ωραία, δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει στον δρόμο. Ελπίζω να μου φανεί χρησιμό να έχει για να στρίβουμε. Αυτό το turning lane που λέει. Λοιπόν, πάμε μετά σε αυτό το δρόμο. Four lane lane, four lane, small four lane road. Και θα κάνουμε ένα διαχωρισμό. Α, εδώ τι είχε, κάνει γεφυρούλι. Κοίτα εδώ, παιδιά, τι ωραία εδώ, έτσι. Κάνει μια μικρή γεφυρούλα. Την οποία δεν μου αρέσει, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θα κάνουμε χωρισμάτα 1, 2, 3. Οπότε θα το πιάσω εδώ στην άκρη της γέφυρας. Έχω λάθος σε μεριά. Ωραία, κάπου εδώ. Πιστεύω ότι είναι ωραίο. Ωραία. Πάει το 1. Από εδώ. Και εδώ θα είναι τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να χτίζουμε σιγά σιγά τα πανεπιστήμια. Πάμε στην εκπαίδευση. Θα φτιάξουμε αυτό είναι το Trade School. Αυτό είναι το Liberal Arts. Και αυτό είναι το κανονικό, νομίζω. Ναι, το κανονικό. Εδώ έχουμε ένα administrative building, πολύ ωραία. Θα κάνουμε τρεις εισόδους και στα δύο, και στα τρία μάλλον, όχι στα δύο, πάλι με αυτό το δρομάκο. Θα βάλουμε από εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Θα κάνουμε το ίδιο και στα υπόλοιπα. Θα βάλουμε και κάποια parking να τα βάλω από τώρα, μάλλον τα parking. Αν τα έχω κάνει όλα τόσο καλά, θα δούμε. Εδώ μας πήγε πολύ καλά. Πολύ καλά μας πήγε γι' αυτό, έλα να μας πάει γι' αυτό καλά. Όχι, μέσα εδώ. Και εδώ δεν μπορώ να το βάλω. Θα γκρεμίσουμε λίγο το δρόμο αυτό εδώ. Πάει μέχρι εδώ και μετά μέχρι εδώ και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτές είναι οι είσοδοι των πανεπιστημίων και οι τρεις. Ξαγυρνάω εγώ και πάμε εδώ πέρα να βάλουμε το κεντρικό κτίριο σε αυτό το πανεπιστημιακό χώρο. Και λέγεται University Campus of Νιμιλούπολη. Πάμε να τα κάνουμε τρία διαφορετικά. Γιατί χρειάζονται campus area τα κτίρια για να μπουν. Βέβαια θα μπορούσα να το κάνω όλο campus area και να δουλέψει. Και μάλλον αυτό θα κάνω. Και να κλείσουμε αυτή τη μεριά έτσι. Ωραία. Θέλει νερό. Κλασικά θέλει νερό. Πάμε να του δώσουμε λίγο νερό εδώ πέρα αρχικά σε αυτό το δρόμο. Να συνεχίσουμε περιμετρικά. Ωραία και εδώ. Και να γραβάσουμε και μία εδώ πέρα. Σε αυτό το δρόμο. Και μία εδώ πέρα. Σε αυτό το δρόμο. Αυτός εδώ δεν μπαίνει για λίγο, πολύ λίγο νερό. Θα φέρουμε όμως κάθετος και θα το πάρει το νερό. Θα φέρουμε ένα δρόμο έτσι εδώ. Και τώρα έχει αυτός νερό. Προς το παρόν. Έφυγε το νερό, το έτοιμα για νερό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εμείς. Βάλαμε λοιπόν το administrative building εδώ πέρα. Εδώ έχουμε και κάποια path που μπορούμε να τα κάνουμε μετά να τα ενώσουμε. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτά εδώ. Ναι, αυτά εδώ δεν κάνουν. Δεν μπορώ να βάλω που να είναι, όπου που να τα βάζουμε. Όπως και τα πάρκα μας, που τα βάζαμε σε διάφορα σημεία. Οπότε μπορώ να φτιάξω πρώτα ένα δίκτυο με δρομάκια και να τα βάλουμε πάνω σε αυτά τα δρομάκια. Θα φύγει ένα δρομάκι, μισό λεπτό. Από εδώ. Αυτό με τα path μου τις πάει πολύ, γιατί ποτέ δεν μπορώ να το πιάσεις εκεί που θέλεις. Ωραία. Πάει το ένα. Πάμε και από την άλλη πλευρά. Από εδώ λογικά το πιάνεις. Μέχρι εδώ. Ωραία. Και τώρα έχουμε δρομάκια για να βάζουμε κτίρια αριστερά και δεξιά. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι κοιτώνες. Βλέπετε πόσο ωραία μπαίνει ο κοιτώνες εδώ πέρα. Λοιπόν, ας το βάλουμε λίγο εδώ. Και έναν απέναντι. Ακριβώς. Και να βάλουμε και από την άλλη πλευρά του δρόμου. Εδώ. Και εδώ. Εδώ έχουμε ένα study hall, εννοείται, θα πάει κάπου πιο κεντρικά αυτό. Εδώ δεν μπορεί να μπει όμως προς τη μέση. Ή μπορεί να βάλω και κάποιο άλλο στη μέση, θα το δούμε, αν και προς το παρόν δεν χρειάζεται, μια χαρά με βολεύει εδώ πέρα. Θα αφήσω βέβαια χώρο εγώ να βάλω και άλλα δρομάκια και άλλες προσβάσεις. Groundskeeping, groundskeeping είναι ο επιστάτης μας, θα το βάλουμε κάπου εδώ στην άκρη, σε 50, δεν χρειάζεται παραπάνω. Να δώσω λίγο νεράκι και στα υπόλοιπα, να τραβήξω μερικές κάθετες. Θα μπορούσα να τραβήξω από εδώ κάθετες βέβαια, ναι, αυτό θα κάνουμε. Και μετά πάλι από εδώ μέχρι εδώ και από εδώ μέχρι εδώ, για να είμαστε καλυμμένοι. Και μας έπιασε σχεδόν, όχι μας, σχεδόν, το πιστεύω όλο. Έτσι θα κάνουμε μόνο και τα υπόλοιπα, κάπως αυτό το στυλάκι. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε, έχουμε ένα futsal club, δεν ξέρω τι είναι αυτό, είναι, μάλιστα, κάτι λέει για σπορ και τέτοια πραγματάκια. Μπορούμε να το βάλουμε από αυτήν την πλευρά σε αυτό το σημείο. Κάτσε λίγο να δω πόσα έχω ακόμα να βάλω. Ναι, έχω πολύ καλά να βάλω. Λοιπόν, το futsal θα το βάλουμε κάπου εδώ πέρα στη γωνία για να βάλουμε τα πιο μεγάλα κτίρια πιο κάτω.
Όπως εδώ ένα outdoor study, γιατί βλέπετε ότι πιάνει πάρα πάρα πολύ χώρο αυτό. Να μπει εδώ πέρα το outdoor study. Εδώ τι άλλο έχουμε, έχουμε ένα γυμνάσιο. Γυμνάσιο, γυμναστήριο δηλαδή. Γυμνάσιο. Καφετέρια, καφετέρια θα βάλουμε εδώ, στην αρχή. Θα βάλουμε και μία από εδώ, θα βάλουμε και μία από εδώ θα λέγα. Και μας έρθουν τα λεφτά κιόλας τόσο γρήγορα. Έχουμε πολλά έξοδα και πέφτουν εδώ πέρα για κάποιο λόγο, δεν πειράζει. University καφετέρια. University Fountain, ωραία, αυτό μπορούμε να το βάλουμε μισό λεπτό. Αυτό βέβαια μπορεί να ενωθεί και με αυτό, οπότε να το πάρω, όχι δεν μπορεί να πάρω από εδώ. Από εδώ θα το πιάσω και θα το φέρω μέχρι εδώ. Θα φέρω και από εδώ, θα φέρω και από εδώ. Έλα, πιάστο, δεν το πιάνει τώρα. Θέλει να μου κάνει κόμψεις, δεν πειράζει. Θα το αφήσουμε στο πάνω, μόνο αυτή την πρόσωψη, τους άλλους δεν χρειάζεται. Χρειάζεται όμως, γιατί δεν χρειάζεται. Μου τους πάει, τώρα θα πάει γύρω στραβά. Να πάρω αυτό να το βάλω εδώ και μετά να πάρω και να το βάλω και εδώ, γιατί δεν αφήνει να το κάνω. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο δεν θέλει να το βάλω ευθεία. Το βάλε κάπως, μην πω πως το βάλε. Βέβαια πάντα υπάρχει το πολύ καλό το Move It, που μπορεί να το πιάσει αυτό εδώ και να το φέρεις και να ισιώσουνε. Όπως τα έπρεπε εξ αρχής. Εδώ βλέπω έχετε κόσμος, έτσι παιδιά, έχετε πολύ κόσμος στο Πανεπιστήμιο. Να συνεχίσουμε, τι άλλο έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, αυτό το βάλαμε, άντρο τσάλι βάλαμε, γυμναστήριο βάλαμε, καφετέρια βάλαμε, το πάρκο εδώ, το University Fountain, ήθελα να το βάλω εδώ πέρα, γι' αυτό βάλα και αυτό εδώ. Και τι άλλο έχουμε, λοιπόν έχουμε τη βιβλιοθήκη, έχουμε το κλαμπ των μαθηματικών και κόμμερ, αυτό δεν ξέρω τι είναι, και αυτό εδώ το Academic Chatsu και έχουμε και αυτό εδώ το auditorium. Λοιπόν πάμε να βάλουμε τη βιβλιοθήκη βασικά, τα μεγάλα. Να δούμε αν χωράει από εδώ, χωράει από εδώ, εγώ θα ήθελα να τη βάλω από εδώ, αλλά δεν μπαίνει από εδώ. Να τη βάλω από εδώ μήπως χωράει, ούτε από εδώ χωράει. Not enough money, γι' αυτό δεν χωράει παιδιά, γιατί δεν έχω αρκετά λεφτά. Πέφτουν τα λεφτά μου για κάποιο λόγο. Μου θα πρέπει να ανεβαίνουν. Κάτσα να πω λίγο να δω τι γίνεται. Γιατί πέφτουν τα λεφτά μας. Τι που έχω πολλά έξοδα. Θα έχω κάποια έξοδα, φαντάζομαι, στην εκπαίδευση. Λοιπόν, high rise ban. Δεν έχω κάποιες. Λοιπόν, μπορεί να δοκιμάσω κάποιες αυξήσεις στους φόρους. Έτσι ώστε να μου δώσουν λεφτά. Θα κάνω προσωρινά ένα tax raise εδώ. Και αυτό εδώ. Θεωρητικά θα μου φέρει πολλά λεφτά. Ναι, έφερα τα πολλά λεφτά. Δεν θα τα κρατήσω πολύ, θα ήθελα να χτίσω αυτό που θέλω και μετά θα τα ξαναβγάλω. Λοιπόν, auditorium είπαμε, εδώ είναι το math club και εδώ είναι η βιβλιοθήκη. Specialty Pie, εδώ βλέπεις το παιδιά δεν μου αρέσει, ωραία. Θα πάει εδώ πέρα αναγκαστικά. Η βιβλιοθήκη. Και μετά τι έχουμε εδώ, έχουμε το University Bookstore, εννοείται, θα βάλουμε και Bookstore. Από αυτή την πλευρά. Και ξαναμείναμε πάλι από λεφτά, αλλά βλέπετε τώρα πλέον έχουμε 34.000 γιατί βάλαμε. Ξέρουμε τη φορολογία σε όλη την πόλη για τα high density commercial και τα high density residential. Αυτό δεν ξέρω τι απόψη θα έχει εδώ πέρα στους κατοίκους που διαμαρτύρονται ήδη. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε θέματα. Αυξάνουμε όμως την εκπαίδευση της πόλης και είναι μελλοντικά θα δώσει πολλά πράγματα. Λοιπόν, το Academic Study θα το βάλουμε κάπου αλλού. Εδώ τι έχουμε, το Math Club. Το Math Club θα βάλουμε από αυτή την πλευρά. Πιστεύω ότι είναι καλό. Αυτό μας έχει μείνει, το statue, το auditorium, τα εργαστήρια, το bookstore βάλαμε, εργαστήρια λοιπόν. Άρα και έχουμε αρκετό χρόνο να τα βάλουμε λίγο προς τα κάτω, να τα απλώσουμε λίγο. Και να πάω να φτιάξω ένα δρομάκι εγώ ακόμα. Θέλω να περνάει και πίσω από αυτό, αν γίνεται, κάπου εδώ θα το φέρω δηλαδή. Ωραία. Και θα βάλουμε ένα στάτσιο, που το στάτσιο, να το βρούμε. Τόσο ακριβό αυτό το στάτσιο. Και όμως είναι 26.500 και έχω 23.550. Θα το βάλουμε όμως και έχει και μεγάλο απεικίνητο, έτσι. Έλα, δώσε μου τα λεφτά μου. Ωραία. Θα το βάλουμε εδώ πέρα, ακριβώς απέναντι από το άλλο. Και αναμονή μέχρι να ξαμαζευτούμε τα υπόλοιπα λεφτά, θα βάλουμε και τα υπόλοιπα κτίρια να θέσουμε το πρώτο κτίριο, το πρώτο πανεπιστήμιο. Τώρα να δω λίγο κάτι άλλο, μήπως δεν έχω κάνει κάτι καλά. Φύγε εσύ. Ναι, ναι, έχω κάνει βλακεία. Θα το μειώσω και θα βάλουμε ξεχωριστές ζώνες για κάθε πανεπιστήμιο. Έτσι να μπορώ να βάλω
ξεχωριστέ πολιτικέ για κάθε πανεπιστήμιο, γιατί δεν είναι όλα τα ίδια. Του δίνει και λεφτά, funding για να κάνουν έρευνα και τέτοια πράγματα. Και αν τα έχει μαζεμένα όλα, δεν θα γίνει δουλίτσα καθόλου. Οπότε μικρήκαμε το zoning και τώρα αυτό είναι University Campus of Dimitropolis. Βλέπουμε ότι είναι εδώ το reputation, έχουμε 500 πάρα πολλού students. Academic work δεν έχουμε, πρέπει να δώσουμε λεφτά. Του λες τι να κάνει, scientific study, να δώσω 50.000, δεν έχω 50.000 να δώσω. Εδώ να βάλουμε academic staff, πώς θα δουλεύουν για αυτό το project. Ναι, 20.000 την εβδομάδα, ναι, θα το πάμε σε λιγότερο, στις 8.000. Εδώ έχει freelance, students healthcare, visiting scholars. Ωραία, όχι δεν θέλουμε, προς το βάλουμε δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Όταν θα αποκτήσουμε αυτά θα τα κάνουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει ήδη 51.000, κάτσε να βάλουμε και μερικά ακόμα κτηριάκια. Όπως το bookstore το βάλαμε, το Chess Club. Chess Club, γιατί όχι, κάπου εδώ, λέω. Είναι μικρό κτηριάκι. Εδώ έχουμε το bookstore, έχουμε βάλει κι άλλο, δεν χρειαζόμαστε. Εργαστήρια χρειαζόμαστε και auditorium. Το auditorium κάνει, πόσο λέει, 35.000 και αυτό κάνει 50.000. Σε λίγο θα έχουμε να κάνουμε το 1-2 και δυστυχώς δεν χωράει, μάλιστα. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Θα το φτιάξουμε όμως, δεν είναι τίποτα. Και να μετακινήσουμε το πάρκο αυτό λίγο εδώ, στην άκρη. Και τώρα το auditorium θα χωρέσει μια χαρά σε αυτό το σημείο. Και τώρα πρέπει να ορίσουμε άλλες 50.000 για να βάλουμε τα εργαστήρια. Αξίζει, είναι μεγάλο και αυτό το κτίριο. Οπότε πρέπει να με ρυμνήσω για να το βάλω κάπου. Εδώ δεν χωράει, όπως βλέπετε. Να το βάλουμε κάπου εδώ πέρα, ναι. Να φέρω ένα δρόμο κάθετο και να χωρέσει εδώ ανάμεσα στα δύο αυτά. Να βάλω εδώ πέρα και με την ελπίδα ότι θα χωρέσει. Πού είναι, καφετέρια, όχι, δεν θέλουμε αυτά. Βιβλιοθήκη βάλαμε, ούτε αυτό έχουμε βάλει. Πώς θέλει 46.000, θα το βάλουμε άλλη ώρα. Θέλουμε το bookstore, το laboratories και πάλι δεν χωράει, για λίγο δεν χωράει έτσι. Δεν χωράει για λίγο, οπότε θα κάνουμε και άλλη μαγκιά. Ωραία, να το βάλουμε εδώ, σε αυτό το σημείο. Και να είναι σε αυτό το σημείο έτσι. Κάτι έχω βάλει ανάποδα, μισό λεπτό να δω. Αυτό πάει εδώ, αυτό έχει εδώ. Αυτό εδώ δεν το έχω κάνει, έπρεπε να το γυρίσω. Και πάμε τώρα να βάλουμε επιτέλους τα εργαστήρια. Είναι πιστεύω το πιο ωραίο μέρος εδώ πέρα, τα εργαστήρια μας. Και μας μένει ένα κτίριο παράξενο, πώς λεγόταν, να το βρω. Αυτό, το commencement office, το οποίο κάνει 44.000, θα το έχουμε τώρα σε πολύ λίγο. Αυτό το math club το έχουμε βάλει. Media lab. Έχουμε και Media Lab, δεν το ξέρα. Το Chess Club το βάλαμε και το Media Lab. Ωραία. Βλέπετε, έχουμε πάρα πολλά κτίρια. Οπότε μπορεί να κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα, μετά από αυτό το πρώτο. Θα βάλουμε βέβαια τα κτίρια αυτά που θέλουμε, τα τελευταία, το commencement και το υπόλοιπα. Και θα επικεντρωθούμε στο να χτίσουμε εδώ μια γειτονιά, η οποία θα είναι με. Πες το. Με κατοικίες για να μένουν όλοι αυτοί οι καθηγητές και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ βλέπω έβρισκο πληθυσμό για κάποιο λόγο πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Πάμε εδώ, τι γίνεται, παιδιά. Ένα πόζο, οπωσδήποτε. Κάτι έγινε με το. Γιατί έγινε. Φεύγουν γιατί τους πήδηξε τη φορολογία. Συγγνώμη, παιδιά, για την έκφραση, αλλά. Λοιπόν, θα τα βγάλουμε αυτά εδώ. Και τώρα είμαι πάλι στις μείον 14.000, μείον 17. Δεν έχω δυστυχώς, ναι, δεν έχω δυστυχώς τα απαραίτητα ποσά για να κάνω την επέκταση που θέλω. Εγώ είμαι σημείο 26. Είχα βάλει εδώ παιδιά δύο πράγματα για νερό και το αποξήρανε. Εντάξει. Αυτό ειλικρινά δεν το περίμενα με τίποτα. Θα τα μετακινήσουμε εννοείται. Εδώ έγινε, κοιτάξτε, έγινε dry lake. Πάντως πολύ ωραίο feature αυτό, δεν το περίμενα ότι θα γίνει. Δεν έχουμε βέβαια λεφτά να βάλουμε ούτε αυτό, έτσι, ούτε νερό δεν έχουμε λεφτά να βάλουμε, οπότε πάμε κατευθείαν στο τραπεζίτι. Φορολογία μέχρι εκεί. Έχουμε πάρει ήδη δάνεια. Θα πάμε κι άλλο δάνειο, αναγκαστικά. Λοιπόν,
Τα βάλαμε αυτά τα δύο, ελπίζω να δουλέψουν. Έχουν και 56.000. Κάτσε να κάνω λίγο unpause, μισό λεπτό. Στο 1 επί. Στο 1 επί είπα. Στο 1. Να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, εδώ δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Εδώ αυτό λέει ότι έχει σκουπίδια. Γιατί έχει σκουπίδια, γιατί δεν το σύνδεσα με δρόμο, παιδιά. Βλέπετε. Όλο παράληψη. Κάπως έτσι. Γι' αυτό έχει σκουπίδια. Και δεν μπορεί να πάρει και οι υπόλοιποι. Να, αυτό σου φέρνει προϊόντα. Μείον 36.000. Τι λέτε, παιδιά, μείον 27. Τι είναι αυτά. Φαλιρίσαμε. Έχονται ξανά οι κάτοικοι. Βλέπετε, έχουμε το μεγάλο τέτοιο, αλλά δυστυχώς δεν έχω λεφτά να φτιάξω τις υποδομές. Ή να βρω κάποιο τρόπο να πάρω γρήγορα λεφτά. Εδώ έχονται βέβαια κάποια πλοία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο με βολεύουν και θα φέρουν γρήγορα λεφτά. Λοιπόν, να πάρω λίγο να κατεδαφίσω κάποια πράγματα τα οποία βλέπω ότι εδώ πέρα έχουν μαζευτεί. Εδώ ειδικά. Να δω. Πω! Εντάξει. Αυτή η περιοχή όλη καταστράφηκε έτσι. Να γκρεμίσω μερικά πράγματα, να δω μήπως σκέφτηκε κάποιος να χτίσει που μου φέρνει λεφτά. Γιατί τώρα αυτοί καταλαμβάνουν χώρο που δεν θα έρθει κανένας να χτίσει όσο υπάρχουν αυτά τα κτίρια. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε αυτό. Μπας και βρούμε άσπρη μέρα. Γιατί παρασύρθηκα εγώ στο Πανεπιστήμιο, στα έξοδα. Δεν πρόσεξε τον προϋπολογισμό καθόλου. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό εδώ το πράγμα. Γκρέμισα αρκετά, αλλά προφανώς δεν είναι αρκετά. Αυτοί δεν έχουν εργατικό δυναμικό, δεν έχουν πελάτες. Κρίμα και ήθελα πάρα πολύ να αναπτύξω το Πανεπιστήμιο σήμερα να είναι έτοιμο εντελώς, έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα πέσουν λίγο εδώ οι 13.000, θα έρθουν και λίγο κάτοικοι. Να δω τότε να κάνω εδώ μια γειτονιά ωραία. Με αυτά τα δεδάκια καλά είναι. Ωραία, με median 3, πολύ ωραία. Να το κάνουμε μια όμορφη γειτονιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω κάπως από εδώ, από εδώ. Ή μάλλον δεν ξεκινήσω από εδώ. Θα ξεκινήσω από εδώ. Με αυτό εδώ το εργαλείο. Εδώ, ωραία. Να κάνουμε κι άλλο ένα τέτοιο. Πολύ ωραία. Όπως καταλαβαίνετε, προσπαθώ να φτιάξω τις κατοικίες για τον κόσμο που θα μείνει εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε μια γειτονιά καινούργια. Παίρνει όλο αυτό εδώ το κομμάτι. Μπορεί και παραπάνω, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα είναι οι περιοχές που θα κατοικούν οι φοιτητές. Λοιπόν, εδώ θα το πούμε, default style, θα το βάλουμε. Τι θα το βάλουμε, Modern City Center, European Suburbia. Ναι, δεν έχω πάρει μάλλον με το University Pack. Δεν το έχω ενεργοποιήσει, δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν πειράζει, θα βάλουμε ένα European Suburbia. Ή Mid Century Modern, αυτό θα βάλουμε. Τα πώληση θα βγάλουμε και αυτό και αυτό. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε τίποτα από τα δύο αυτά. Γιατί θα χτίσουμε low residential στην κοινή μας γειτονιά, εδώ και εδώ και εδώ. Και είμαστε μια χαρά, βλέπετε. Βολεύει πάρα πολύ αυτό το grid. Αυτό τώρα το κάνω να πήγαμε σε θετικό budget ήδη. Για να έχετε σιγά σιγά ο κόσμος να χτίζει πραγματάκια και μετά να κάνει και τη δουλειά του να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εδώ θα πάρουμε, θα κάνουμε μια ένωση εδώ πέρα. Θα πάμε να βάλουμε και λίγα low residential commercial εδώ πέρα. Εδώ. Και θα βάλουμε και κανένα γραφείο εδώ πέρα, μήπως χρειάζεται ο κόσμος να πηγαίνει, να ψωνίζει και να πηγαίνει στη δουλειά του. Στον κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, θα κάνουμε και το ίδιο και από εδώ. Και θα δούμε εδώ πέρα ενδιάμεσα τι θα κάνουμε. Αυτοί εδώ, όπως βλέπετε, ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται. Να βάλω εδώ νερό και στα υπόλοιπα. Αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο. Γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο, δεν θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερο. Τέλος πάντων, πειράζει, θα το πιάσουμε και ένα ακόμα εδώ και θα έρθει έξω του. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε κάνει. Έρχεται ο κόσμος και έχει φτιάξει εδώ πέρα βιλάρες, έτσι. Όχι απλά πραγματάκια. Ωραία, λοιπόν. Εδώ θα βάλουμε ενδιάμεσα πάρκα και facilities. Και υγεία, αστυνομία, τέτοια πραγματάκια. Και διάφορες άλλες χρήσεις εμπορικές πιθανά. Λοιπόν, πάμε εδώ να τα ενώσουμε σιγά σιγά αυτά εδώ. Πάμε healthcare, δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα απολύτως γιατί είμαστε στις 4.000, οπότε λίγο υπομονή να μαζέψουμε λεφτάκια, να χτίσουμε εδώ λίγο την περιοχή. Πάλι πήγαμε σε αρνητικό budget. Αν και τώρα που έκανα όλο αυτό έπεσε πάρα πολύ η ζήτηση για το residential. Και είμαι και στο μείον 6.000, πάλι λεφτά δεν έχουμε για τίποτα. Τώρα πήγε όμως
στο μείον 700. Και οι κάτοικοι εξακολουθούν να έρχονται. Από 55.000 που μου είχαν πάει, έχουν φτάσει ήδη στις 61. Και λέμε είναι 694, οπότε στις 716 βλέπω ο κόσμος έρχεται. Χτίζει εδώ και κάποιες επιχειρήσεις μικρές και άλλες με πισίνα. Θα πρέπει να μαζέψω λεφτά κάποια στιγμή να φέρω τον αναλυγιστή, όπως σας έλεγα, το Space Elevator. Αν θυμάμαι καλά, κάνει αυτή τη δουλειά ότι δίνει πάρα πολύ boost σε κτίρια και σε εμπορικές επιχειρήσεις, όχι σε κτίρια. Φέρει πολύ κόσμο. Λοιπόν, είμαστε στις 12.000, όλα τι θα μπορούμε να βάλουμε, μια medical clinic κάπου εδώ στη μέση. Θα βάλουμε και πυροσβεστικό σταθμό όταν αποκτήσουμε λεφτά. Λοιπόν, να δούμε λίγο αν επανήλθε, βλέπετε. Επανήλθε η λίμνη μας, ευτυχώς. Την αποξήρανα για λίγο, αλλά την επανέφερα. Shorts θέλουμε, availability, μισό εδώ. Να πάει ένα parking κάπου εδώ, να το γυρίσω κι εδώ. Και αυτό εδώ, να δούμε πού άλλο υπάρχει χώρος για πάρκινγκ. Αν δεν βρούμε, μπορούμε να το πετάξουμε κιόλας, δεν είναι απαραίτητο. Και πάμε τώρα να βάλουμε αυτό που χρειάζεται. Το οποίο είναι ένα τέτοιο μεγάλο εργοστάσιο. Γι' αυτό εδώ. Eco Island Water Treatment. Πολλούσουν 15, πολλούσουν 10. Αυτά τα μικρά. Αλλά αυτό έχει, πόσο λέει, 160 κυβικά. Αυτό είναι 60, ναι. Θα πάρει και το Swords, ναι, ανέβει και το Swords Availability. Τα λεφτά μας βλέπω έρχονται σιγά σιγά, να δω τι κάνει η Πανεπιστημίου πολύ. Ωραία, έρχονται και από εδώ, πολύ ωραία. Και μετά να χτίσουμε κανένα σχολείο, όταν θα πάρουμε λεφτά, γιατί τώρα χαλάσαμε πάλι όλα. Αλλά ήδη βλέπω ότι έχουμε 64.000. Πάμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εδώ δεν θέλω εδώ, θέλω εδώ. Και μετά θα βάλουμε και δίπλα ένα γυμνάσιο και θα βάλουμε και κάποια πάρκα ενδιάμεσα. Θα δω πώς θα το κάνω τώρα. Πέρα περιμένω λίγο να πάρουμε παραπάνω λεφτά. Έλα, μην μου το κάνεις αυτό. Το βάλα. Το βάλα, σε πρόλαβα. Λοιπόν, κάπου εδώ έχει ένα small playground το οποίο κάνει μόνο 1250 και δεν έχω ούτε αυτά. Έχουμε στο μείον 2. Αλλά θα το πάρουμε τώρα γιατί βλέπω ότι πάμε στην 10, στην 18. Γενικά πέρα γίνεται ψηλοδουλίτσα. Έρχονται και άλλοι κάτοικοι, σιγά σιγά. Να δω λίγο τι έγινε σε αυτή την περιοχή. Έρχονται πλοία, βλέπω εδώ, έρχονται και άλλα πλοία. Και να δω πού πάνε αυτά εδώ τα πλοία που έρχονται. Έχει αυτό εδώ πέρα και μετά που πάει. Αφήνει. Μόνο φορτηγά έρχονται. Επιστροφή στην άλλη γειτονιά. Πέρα δόθε εδώ, γίνεται ο χαμός πάλι τα ίδια. Πέρα φέρω πολύ κόσμο, πέρα χτίσω το αεροδρόμιο. Όσο δυνατόν γίνεται γρηγορότερα. Λοιπόν, εδώ είχα πει ότι θα πάμε στα πάρκα και θα βάλουμε εδώ ένα small playground. Εδώ πίσω από το σχολείο. Αν χωράει, που δεν χωράει. Θα το χτίσω ανάμεσα εδώ το small playground. Και μπορούμε να βάλουμε και ένα tennis court, να βρούμε κάπου εδώ. Και αυτό τι είναι, τσίπερ μπαλούν τουρς, δεν ξέρω τι είναι αυτά, θα το κάνουμε άλλη ώρα. Υγεία έχουμε, όλα έχουμε, να βάλουμε και κανένα παρκάκι ακόμα. Τι είναι αυτό, large playground, όχι, park with trees, όχι, small park, όχι. Να βάλουμε κάποια τέτοια πραγματάκια, εδώ και εδώ. Όλοι γίνονται ευτυχισμένοι με τα πάρκα. Να το ξέρετε, τα πάρκα είναι ευτυχία. Λοιπόν, dog park, ναι, εννοείται. Θα βάλουμε και dog park και εδώ και εδώ. Και θα κάνουμε και λίγο zoning. Θα βάλουμε ό,τι υπόλοιπο υπάρχει εδώ. Commercial χρήσεις, μικρές. Να παίρνουν και ευκαναφράγκο οι μαγαζάτορες και να εξυπηρετούν τις ενδιάμεσες γειτονιές. Λοιπόν, και το ίδιο θα κάνουμε και από αυτήν την πλευρά. Κάπου το είδα ότι άναψε πράσινο. Και κάπου και εδώ. Ωραία. Να φτιάξουμε και τον death care. Και εδώ θα βάλουμε κάποια άλλα πραγματάκια. Μπορούμε να βάλουμε ένα πιο μεγάλο νοσοκομείο, μπορούμε να βάλουμε elder care, child care. Τέτοια πραγματάκια θα βάλουμε σε αυτήν την πλευρά. Έτσι ώστε να αυξηθεί η αξία της γης πάρα πολύ. Να δω πόσο είμαστε τώρα. Βλέπετε, με τα πάρκα και μόνο. Μας αυξήθηκε. Και αυτό θα κάνει την περιοχή πολυπόθητη και θα μας δώσει και περισσότερα λεφτά, έτσι. Εδώ αναπτύχθηκα και τα μαγαζάκια που βάλαμε. Να δω λίγο το zoning μου. Έχει περιθώριο και για κι άλλα. Και ακόμα δεν έχω βάλει σταθμό μετρό και δύο ώρα που θα φέρω και μετρό. Έρχονται από εδώ το μετρό και κάπου, αν θυμάμαι καλά, μισό λεπτό να το δούμε, επί τόπου. Ναι, βλέπετε, περνάει η γραμμή του μετρό από μέσα εδώ. Οπότε μπορώ να βάλω εγώ κάποιο σταθμό. Λοιπόν, πάμε εδώ ξανά να αυξήσουμε την περιοχή μας. Children's Healthcare, πολύ ωραία, θα το βάλω εδώ κάτω. Πάλι περιμένουμε να φτιαχτούν εδώ, να πάρουμε λεφτά.
Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά λεφτάκια έχονται. Εδώ το GIF δεν έχουμε 5.000, θα δώσουμε φίλε. Να βάλουμε εδώ 2.000 academic staff. Υπάρχει μεγάλο attractiveness, εντάξει. Αν δεν έχει academic works, αν δεν έχει δεν παράγει ακαδημαϊκό έργο το πανεπιστήμιο, είναι βασικά να άξιζε το πανεπιστήμιο, έτσι. Να πηγαίνουν να σπουδάζουν και χωρίς έρευνα, δεν είναι πανεπιστήμιο αυτό. Είναι σχολή ή ΕΚ. Λοιπόν, πάμε ξανά στο healthcare. Εδώ, death care, elder care, μάλλον όχι death care, θα το βάλουμε εδώ πάνω. Μάλλον θα το βάλουμε πιο κάτω, να μην είναι κοντά στον δρόμο, το κεντρικό, να τους ενοχλούν. Ναι, το sports hall είναι γυμνάσιο που είναι κάνει 120.000, μπορεί και να μην το βάλουμε. Τη σάουνα όμως, λέω να τη βάλω κάπου εδώ κάτω. Ναι, κάπου εδώ κάτω θα τη βάλουμε τη σάουνα. Έχουμε κάτι άλλο, έχουμε τι αυτό. Community pool, 75.000, πάρα πολλά λεφτά. Yoga garden 90.000, μπορεί να τα βάλουμε αργότερα. Το academic year, επειδή του έβαλα ακαδημαϊκούς, προχωράει. Και μπορεί να το αυξήσω λίγο ακόμα. Έχω 2.000 χοντρικά. Να το πάμε εδώ στα 3. Ωραία, καλά πάμε. Ωραία, πάμε. Ωραία, περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε και τα υπόλοιπα κτίρια που έχουμε σε εκκρεμότητα. Έχουμε το School of Law, έχουμε School of Medicine και School of Science. Μάλιστα. Πολύ ακριβά κτίρια. Chess Club έχουμε βάλει. Το Media Lab θα βάλουμε μετά. Αν χωράει πουθενά, γιατί βλέπω ότι δεν χωράει εδώ πέρα πουθενά. Α, τεράστιο έτσι. Είναι τεράστιο. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή σχεδίων. Να βάλουμε δηλαδή, όχι εδώ, λίγο πιο πέσα, εδώ. Ένα δρόμο. Ας βάλουμε και εδώ ένα δρομάκι ακόμα, αφού το βάλαμε. Και να δοκιμάσουμε ξανά το commitment office. Ένα τώρα μην πεις ότι δεν πρέπει να χωράει εδώ. Εδώ θα χώραγε αν δεν είχα αυτούς τους δρόμους. Ναι. Κάτι πρέπει να μετακινήσω. Κάτι πρέπει να μετακινήσω. Εδώ θα μπορούσε να μπει. Αν δεν είναι το άλλο από πάνω. Να φέρω και αυτό εδώ προσωρινά εδώ. Ωραία. Και μετά να ξαναπάρω αυτό εδώ. Ελά, φύγε, φύγε. Αυτό εδώ και να το βάλω κάπως. Να είναι εδώ το πάρκο αυτό. Θεωρητικά αυτά τα κτίρια έχουν και ισόδια πάθα, αλλά δεν τις βλέπω εδώ πέρα. Και τώρα έχουμε και αυτό το χώρο που ίσως να χωράει κάτι ακόμα. Να δούμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Στα αντιχώρα έχουμε βάλει το Media Lab είναι, που θα μπορούσε να μπει. Λοιπόν, έχουμε τώρα λίγο ακόμα διαθέσιμο εισόδημα. Να δώσουμε λίγο ακόμα στους εδώ. Θα δώσω και αυτό είναι. Θα δώσω περισσότερα λεφτά, αλλά δεν πειράζει. Θα το δώσουμε λίγο εδώ. Σε αυτό εδώ. Θα πάμε στις 7.000. Θα δουλέψει κάπως έτσι καλύτερα. Να δούμε αν, έχει μείνει κάποιο ακόμα κτίριο που δεν έχουμε βάλει. Είναι αυτά εδώ, τα School of Science, τα School of Medicine, τα οποία είναι πολύ μεγάλα κτίρια. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε και σε άλλο σημείο της πόλης, νομίζω. Όχι, not enough money, not in campus area, όχι χρειάζεται, campus area. Μπορούμε να τα βάλουμε κάπου αλλού πάντως. Να κάνουμε ένα κολουπάκι και να το βάλουμε κάπου εδώ πέρα, ξέρω εγώ κάπως εδώ πέρα, θα δούμε πώς το κάνουμε. Ούτως ή άλλως εδώ θέλω να χτίσω και κάποια facilities, τέτοια facilities. Aquatic Center, εντάξει. Και αυτά θα χτιστούν κάπου εδώ κάτω. Εδώ να δούμε τι έχει μείνει. Έχουμε αυτά τα τρία που είναι πολύ δά, που είναι εκεί μέσα. Academy Institute 2, τα έχουμε βάλει. Chess Club, Media Lab, τα έχουμε βάλει όλα. Και Bookstores. Και πιστεύω ότι το πανεπιστήμιο, το πρώτο, θα το ονομάσω κι αλλιώς. Δεν θα λέγεται University Campus of Limnopoli. Θα αλλάξουμε λίγο το όνομα του. Αλλά πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά και κάτι γίνεται εκεί πέρα και χαίρονται πάρα πολύ αυτοί. Δεν ξέρω τι έγινε και χαίρονται τόσο πολύ. Θα το μάθουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Θέλω να πάρει λίγο level το πανεπιστήμιο μας. Γιατί να μην το αφήσουμε στο δεύτερο level. Βλέπετε εδώ, αυξάνει εδώ η χωρητικότητα. Το academic year, όσο περνάει ο χρόνος, μεγαλώνει. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπω έχουμε residential demand. Οπότε αφού έχουμε residential demand, θα κάνουμε zone και αυτή εδώ την περιοχή. Και γύρω από το Elder Care και γύρω από εδώ. Φύγαν όλοι. Να τους δώσω λίγο high εδώ μέσα. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, αν θα βγάλουμε τίποτα διαφορετικά κτίρια. Και εξαλείφθηκε και το demand. Να φτιάξουμε ακόμα κάτι ακόμα. Δεν το είχα φτιάξει. Να πάμε εδώ που είναι, εδώ. Εδώ είπα. Just Road, αυτό εδώ το δρόμο. Θα το κάνουμε έτσι. Αυτός λέει ότι έχει πρόβλημα με τα σκουπίδια. Δεν με καταλαβαίνω γιατί.
θα έπρεπε να έχει. Έχω εδώ πέρα κάποιο recycling center, εδώ ναι. Θα έπρεπε εδώ πέρα να κάνει δουλειά αυτό εδώ. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί δεν κάνει δουλειά. Και βλέπετε ότι τα tracks, βλέπετε, είναι 7 από 15. Αν έχει κάποιος κάποια ιδέα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, ας μου το πει. Εδώ ο ζωολογικός κήπος, βλέπετε το. Ωραία, visitors 1796 από τα 5000. Παίρνουμε γενικά μπόλικα πάνω από εδώ πέρα. Πολύ ωραίο. Λίγο υπομονή να πάρουμε το δεύτερο αστέρι μας. Να βάλουμε και κάποια φανάρια. Εδώ γίνεται λίγο στο χαμούλης. Θα βάλουμε ένα time φανάρι. Έχω βάλει εδώ πέρα ένα. Θα βάλω και εδώ πέρα ένα. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έγινε λίγο χαμός. Αλλά λέει πήραμε Academy Golf 2. Έχουμε ανεβεί students 1562. Έγινα από Reservation Level Recognized και έκανε αυτό το Academy Gold και του Mega Parties. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Χτίσαμε το πρώτο από τα 3 πανεπιστήμια. Εδώ δεν ξέρω αν θα χωρέσει βέβαια, να το βάλω όλα τα κτίρια. Βέβαια μπορεί να γίνουν πιο μικρά πανεπιστήμια αυτά. Να είναι πιο μαζεμένα. Και εδώ φτιάξαμε τις κατοικίες για τους φοιτητές, τους καθηγητές, γενικώς για τον κόσμο που δουλεύει και εργάζεται απέναντι στο πανεπιστήμιο. Ωραία παρακάτια εδώ πέρα και για τους καθηγητές τους μεγάλους εδώ Ελερικέρ. Λοιπόν, αυτό είναι το επεισόδιο το σημερινό. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα δούμε την επόμενη φορά που θα συνεχίσουμε εδώ να φτιάξουμε τα άλλα δύο πανεπιστήμια. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.